Ποιο τραγούδι του Βάριου είπες ότι δεν μου πολύ αρέσει, αλλά τελικά έγινε τεράστια επιτυχία. Έτυχε τέτοιο σενάριο. Δεν μου έρχεται κάποιο να σου πω τώρα με τη μία ένα τραγούδι το οποίο το άκουσα πριν κυκλοφορήσει και είπα δεν μου αρέσει και τελικά έγινε χαμός. Δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο. Θυμάμαι, θα σου πω ένα παράδειγμα, ναι. Δεν είναι ακριβώς το ίδιο, αλλά έχει πλάκα, ίσως. Όταν κάναμε, με τον πατέρα μου κάναμε ένα δίσκο το 95 που λεγόταν Παρέα με το Χάρη. Ναι. Αμέσως μετά το 96 ξεκινήσαμε να κάνουμε και δεύτερο δίσκο μαζί, αλλά χρειάστηκε να πάω φαντάρος και εγκατέλειψα το project στη μέση, οπότε έγραψα 5 ή 6 τραγούδια και τα άλλα, συγχωρέστε με, τα γράψαν άλλοι, κάποιοι, δύο πατέρας μου, δύο χρυσοβέρης γιατράς, κάποιοι άλλοι. Όταν ήμουν λοιπόν φαντάρος, μου λέει ο πατέρας μου, θα κάνω δίσκο με το Φίβο. Δεν σας κρύβω λοιπόν τότε ότι τσίνησα λίγο τα μούτρα μου. Του λέω, πατέρα, δεν έχει ανάγκη το Φίβο. Ο Φίβος θα κάνει σουξέ στον Δημήτρη Κόκοτα. Θα κάνει δηλαδή σουξέ σε μικρούς τραγουδιστές που έχουν ανάγκη την επιτυχία. Εσύ ο Πάριος δεν θέλει τον σουξεδιάρη, δεν το λέω με κακό τρόπο. Προς Θεού, έτσι. Τον εκτιμούσα και εξακολουθώ να τον εκτιμώ. Απλά ότι εσύ θέλεις το Θοδωράκι, όχι το Φίβο. Να μην σας τα πολυλογώ. Μένει εκεί η συζήτηση, το ξεχνάω, κάνω τη θητεία μου οτιδήποτε. Λίγο και ένα διάστημα μετά πάω στη Μήνο στην εταιρεία για κάποια δουλειά, άσχετη δική μου, και ο παραγωγός του πατέρα μου, ο Αχιλλέας ο Θεοφύλου, μου λέει: θέλω να σου βάλω κάτι να ακούσεις. Και πάμε στο χώρο που μαζεύεται η Μήνος, που έχει τα ηχεία τα καλά κτλ. Και βάζει τότε το DAT. Δεν υπάρχουν πια, αλλά τέλος πάντων μια ψηφιακή κασέτα. Και μου βάζει να ακούσω ένα τραγούδι. Μάλλον μου βάζει να ακούσω το δίσκο του πατέρα μου, που ακόμα δεν είχα καταλάβει ότι τελικά είναι με το Φίβο. Το είχα διαγράψει από το μυαλό μου. Και μου βάζει το πρώτο τραγούδι. Και ξεκινάει το πρώτο τραγούδι. Να μην σας τα πολυλογώ και τραγουδήσω όλο το τραγούδι. Ήταν το τραγούδι «Από η καρδιά», που έχει γράψει ο Φίβος, το ξέρουμε, πες μου λοιπόν, αν κάμαρο. Και μόλις ακούω και το ρεφρέν αυτού του τραγουδιού, σηκώνω μόρθιος και λέω, δεν θέλω να ακούσω τίποτα άλλο, γιατί έπαθα τέτοια πλάκα με αυτό το κομμάτι, που το θεωρώ από τα καλύτερα που έχει πει ο πατέρας μου, που δεν με ενδιέφερε τι μπούρδες μπορεί να είχε μετά που δεν είχε, αλλά τρελάθηκα τόσο πολύ με την άπονη καρδιά όταν την άκουσα, που ό,τι ενδιασμό είχα στο μυαλό μου ότι ο Φίβος μπορεί να μην είναι του επίπεδου ενός Πάριου, διαλύθηκαν επί τόπου. Και ο δίσκος ήταν εκπληκτικός. Μάλιστα. Αυτό. Κοίτα, καμιά φορά ίσως να μην δοθεί και η ευκαιρία στον άλλο να δουλέψει με άτομα όπως το Γιάννη Μπάριο. Έχεις απόλυτο και δίκιο. Να μην του δοθεί ευκαιρία να δείξει και ένα άλλο κομμάτι. Ακριβώς αυτό. Εαυτού. Εκεί πέρα ο Φίβος ανέβασε την απόδοσή του 1000% για μένα. 1000%. Δηλαδή τον πύχη τον έβαλε στο διάστημα για τον εαυτό του. Ναι.